Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντοτε για μένα πολύ ευχάριστη αυτή η ζωντανή συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως να μην προκάλεσα τον ίδιο ενθουσιασμό ή την ίδια αντιπαράθεση με την προηγούμενη παρουσία μου εδώ που θυμήθηκε ο κύριος Verhofstadt αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές, αλλά φαντάζομαι ότι προκάλεσα και ήταν στόχος μου να προκαλέσω έναν έντονο και ουσιαστικό διάλογο. Διότι πράγματι η υπόθεση της Ελλάδας είναι μια υπόθεση που πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ από την Ευρώπη, διότι η Ελλάδα αποτέλεσε ένα πείραμα το οποίο εξέθεσε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες. Διότι η κρίση δεν ξεκίνησε χθες, η κρίση ξεκίνησε το 2010. Τα προγράμματα προσαρμογής ξεκίνησαν το 2010 και έχουν περάσει 8 ολόκληρα χρόνια από το 2010 για να μπορούμε σήμερα να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για την οριστική, για το οριστικό τέλος της οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων προσαρμογής. Επιτρέψτε μου, αγαπητές και αγαπητοί βουλευτές, να σας πω ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχής που η κυβέρνησή μου είναι αυτή που πέτυχε εκεί που απέτυχαν 3 συνεχόμενες κυβερνήσεις από το 2010 ως το 2015. Αυτό από μόνο του είναι μια εξαιρετική πολιτική επιτυχία. Όμως θα σας πω ότι αυτό που με κάνει σήμερα να είμαι πραγματικά ευτυχής δεν είναι ότι πετύχαμε να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα προσαρμογής. Διότι αυτό θα μπορούσε να το πετύχει και κάποια άλλη πολιτική δύναμη, ακολουθώντας μία συνταγή η οποία θα άφηνε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έρμεη και απροστάτευτη, όπως έγινε από το 2010 ως το 2015. Αν αισθάνομαι ότι κάτι πετύχαμε, είναι ότι από τη μία καταφέραμε να εμβαθύνουμε δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μας οδήγησαν στην δημοσιονομική εξυγίανση και στην έξοδο από την κρίση, ενώ ταυτόχρονα καταφέραμε να προστατέψουμε όσο μπορούσαμε σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή ήταν η μεγάλη δυσκολία και η μεγάλη επιτυχία αυτών των 3 χρόνων. Το γεγονός δηλαδή ότι το 2015 όταν είχα έρθει εγώ εδώ, η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Διότι είχε 2 εκατομμύρια πολίτες ανασφάλιστους, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Διότι δεν υπήρχε για 600.000 ανθρώπους η δυνατότητα του κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, και γιατί υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι που χάσανε όχι μόνο το εισόδημά τους, αλλά τη δουλειά τους, το μέλλον τους, το παρόν τους, και δεν είχαν ακόμα να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Ακόμα δεν είχαν και να φάνε και βρισκόντουσαν κατά χιλιάδες στα συσίτια των κοινωνικών οργανώσεων. Αυτή η εικόνα σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όχι, δεν θέλω εδώ ενώπιόν σας να σας πω ότι είναι το success story. Αλλά όμως είναι μια πορεία που βήμα προς βήμα είναι μια πορεία που ανοίγει δρόμο προς το μέλλον. Και αν για κάτι πραγματικά θέλω να σας πω ότι είμαι ευτυχής, είναι ότι πετύχαμε να βαθύνουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να δώσουμε μια πορεία εξυγίαση των δημόσιων οικονομικών, να πιάσουμε πρωτογενή πλεονάσματα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν κατάφερε να πιάσει με πολύ πολύ σκληρότερα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ την ίδια στιγμή καταφέραμε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους, όχι μόνο τους ανασφάλιστους, όχι μόνο τους φτωχούς, αλλά κυρίως να δώσουμε και ένα δείγμα γραφής για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας των πολιτικών που επιβλήθηκαν και πριν τα μνημόνια και κατά τη διάρκεια των μνημονίων στην Ελλάδα. Η συρρήκνωση της εργασίας, η διάλυση της εργασίας, διότι κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί χώρος για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε το αντίθετο. Ότι χώρος για την ανάπτυξη μπορεί να δημιουργηθεί μονάχα μέσα από τη στήριξη της εργασίας
και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής. Και αυτή είναι μια μεγάλη ιδεολογική τομή και διαφορά που έχουμε εμείς οι προοδευτικοί από τους νεοφιλελεύθερους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτές μάλλον, θα ήθελα, διότι πράγματι άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Verhofstadt, ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί γιατί η Ελλάδα χρειάστηκε 3 συνεχόμενα προγράμματα, γιατί η Ελλάδα χρειάστηκε 8 χρόνια, ενώ άλλες χώρες που βρέθηκαν σε αυτή την δυσχερή οικονομική θέση, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, κατάφεραν να εξέλθουν σε 3 χρόνια. Γιατί? Υπήρξαν μεγάλα λάθη. Λάθη και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Διότι τα πρώτα προγράμματα, αντί να εμβαθύνουν στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, αντί να προτεραιοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προτεραιοποίησαν μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία εκ των πραγμάτων οδήγησε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Εκ των πραγμάτων οδήγησε σε μια πρωτοφανή εσωτερική υποτίμηση, στην πτώση της κατανάλωσης και σε ένα φαύλο κύκλο, σε ένα σπιράλ ύφεσης και λιτότητας. Αντιθέτως, εμείς πετύχαμε μια δύσκολη συμφωνία το 2015, αλλά ήταν μια συμφωνία υπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής με προτεραιοποίηση στις δομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις δεν θέλησαν να προτεραιοποιήσουν, προτίμησαν να κόβουν συντάξεις και μισθούς αντί να κάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις, ακριβώς διότι υπήρχαν οργανωμένα συμφέροντα τα οποία δεν ήθελαν να θίξουν και πελατειακές σχέσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σας αρέσει ορισμένους από εσάς, είτε δεν σας αρέσει γιατί θέλετε να υπερασπιστείτε πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στις δικές σας πολιτικές οικογένειες. Και έρχομαι να απαντήσω και στον κύριο Γκονζάλες, ο οποίος μου είπε βεβαίως ότι άλλαξα. Δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό. Κακό είναι κάποιοι να παραμένουν αδιόρθωτοι και να προσπαθούν να υπερασπιστούν αυτά που δεν είναι υπερασπίσιμα. Σας άκουσα βεβαίως να ασκείτε κριτική και εγώ θεωρώ ότι η κριτική είναι πολύ ωφέλιμη για τη δημοκρατία και είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνατε σε μένα. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι 11 του Σεπτέμβρη και εκτός από την αποφράδα ημέρα της επίθεσης της τρομοκρατικής Ηνωμένες Πολιτείες είναι και άλλη μια μαύρη επέτειος. Είναι επέτειος του θανάτου του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Λυπάμαι, κύριε Γκονζάλες, που στην ομιλία σας αναπαράξατε, δεν το ξέρω αν το κάνατε συνειδητά ή μη, την θεωρία των δύο άκρων. Ελπίζω τουλάχιστον να μην θεωρείτε, όπως κάποιοι φίλοι σας, ομοειδεάτες σας στην Ελλάδα, ότι ο δικτάτορας Πινοσέτ εφήρμοσε ενδιαφέρουσες πολιτικές προς αντιγραφή, ιδίως ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλω όμως να απαντήσω σε δύο πράγματα συγκεκριμένα από όσα είπατε. Μιλήσατε για νεποτισμό και λαϊκισμό. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μιλήσετε για νεποτισμό στην Ελλάδα, δείτε απλά ότι δυστυχώς το λέω, μια παράταξη η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει στην Ελλάδα, όπως η συντηρητική παράταξη, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και ακριβοδίκαιος, δυστυχώς αρχηγοί στην παράταξη αυτή γίνονται συνήθως τα τέκνα κάποιων πετυχημένων ή μη, αλλά προηγούμενων πρωθυπουργών. Αυτή είναι η παράδοση στην Ελλάδα. Υπάρχει πουθενά άλλο αυτό σε συντηρητικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη? Μην ψάχνετε σε εμάς για νεποτισμό, ούτε για πελατειακό κράτος. Επίσης, μιλήσατε για λαϊκισμό. Λυπάμαι, αλλά πάλι στην δική σας παράταξη πρέπει να στραφείτε όταν μιλάτε για λαϊκισμό. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος λαϊκισμός από το να παίζεις με εθνικά θέματα και να αλλάζεις θέση για να ψαρέψεις τα θολά νερά της ακροδεξιάς και προκειμένου να μην διασπάσεις την παράταξή σου. Η στάση που κρατά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ανήκει στην πολιτική σας οικογένεια σε σχέση με την αναγκαία για την Ευρώπη, την αναγκαία για τα Βαλκάνια, την αναγκαία για την περιοχή μας επίλυση της
της ονομασίας, του προβλήματος της ονομασίας με την βόρεια και τον γη μας χώρα, του μακεδονικού προβλήματος, είναι μια στάση που θα χαρακτηρίζεται στα μελλοντικά βιβλία της ιστορίας ως ο ορισμός του λαϊκισμού και του καιροσκοπισμού. Και θέλω να κλείσω στις παρατηρήσεις μου σε όλα όσα είπατε, απαντώντας σας και σε κάτι το οποίο φαντάζομαι το είπατε χωρίς να γνωρίζετε πολλές λεπτομέρειες. Καλά, είπε και ο κύριος Μαριάς πολλά από αυτά, ανακρίβειες. Ο κύριος Μαριάς βέβαια διένυσε πολύ μεγάλη απόσταση από τα αριστερά έδρανα για να βρεθεί σήμερα στα δεξιά έδρανα του Κοινοβουλίου, αλλά θα απαντήσω σε εσάς, όχι στον κύριο Μαριά. Μιλήσατε για 100 δις κόστος, το λέτε και το ξαναλένε πολύ από τους συντηρητικούς συναδέλφους σας και πολιτικούς, που είναι το κόστος της διαπραγμάτευσης της Ελλάδας στο δύσκολο εκεί το εξάμεινο. Ένα εξάμεινο που γίνανε λάθη και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως καλό είναι όταν μιλάμε σε αυτή την αίθουσα να μην μιλάμε με όρους πολιτικής επικοινωνίας και με ανακρίβειες. Διότι αν όντως υπήρχε κόστος επιβάρυνση τόσων δισεκατομμυρίων ευρώ, θα είχε αυξηθεί και το δημόσιο χρέος αντιστοίχως. Αλλά τι ακριβώς λένε αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπήρχε αυτό το κόστος? Έρχονται και λένε ότι θα υπήρχε στα χαρτιά αναπτυξιακή δυναμική τα χρόνια 15, 16, 17 της τάξης του 20% του ΑΕΠ. Δηλαδή το κόστος για την ελληνική οικονομία που απόλεσε το 25% του ΑΕΠ της, το 1 τέταρτο δηλαδή του εθνικού της πλούτου, τα 4 πρώτα καταστροφικά χρόνια, δήθεν θα κερδίζονταν αν δεν υπήρχε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Και πώς αλήθεια, με ποιες πολιτικές, με αυτές που οι προηγούμενες κυβερνήσεις του κύριου Σαμαρά που αναφέρατε δεν είχε καταφέρει ούτε καν να έχει θετικό ισοζύγιο πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο είχε υπογράψει ήταν της τάξης του 4% και 4,5%, αλλά δεν είχε καταφέρει να φτάσει ούτε στο 0,3% με τους αναπτυξιακούς ρυθμούς του 0,3% που κατάφερε 0,4% μόνο μια χρονιά το 2014, πώς θα κατάφερνε να πιάσει αυτούς τους ρυθμούς που θα ξαναφέρναν πίσω το 20% του ΑΕΠ? Λοιπόν, εδώ πρόκειται για στοχευμένες ανακρίβειες. Όπως επίσης η άλλη ανακρίβεια, ότι δήθεν η Ελλάδα την τριετία αυτή σπατάλησε 40 δισεκατομμύρια στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. 45 δισεκατομμύρια ήταν το συνολικό κόστος και των τριών ανακεφαλοποίησεων, αλλά η ανακεφαλοποίηση που έγινε στα δικά μας χρόνια κόστησε μόνο 6 δισεκατομμύρια από τα 24 που ήταν διαθέσιμα από το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα λέω αυτά διότι κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Και τα λέω διότι πιστεύω ότι αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, οφείλουμε με τις υπαρκτές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, τουλάχιστον όταν αντιδικούμε, να αντιδικούμε επί των πραγματικών αριθμών και επί της πραγματικότητας που όλοι αντιμετωπίσαμε. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να κλείσω λέγοντας το εξής. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μου, προσπάθησα να θέσω και να προειδοποιήσω για έναν μεγάλο και υπαρκτό κίνδυνο για την Ευρώπη. Αυτός ο μεγάλος και υπαρκτός κίνδυνος που αφορά το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπαρξιακός για την Ευρώπη κίνδυνος. Από ό,τι καταλαβαίνω από πολλές από τις παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιος. Και θέλω να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την, αν θέλετε, μεγάλη διακινδύνευση και εξαιτίας, κυρίως θα έλεγα, εκ του γεγονότος ότι τα προηγούμενα χρόνια πράγματι προτεραιοποιήθηκαν πολιτικές με ακραίο πρόσημο, οι οποίες βεβαίως είχαν ως στόχο την οικονομική ισορροπία, αλλά προκειμένου να την πετύχουν, προσπάθησαν να σώσουν τις τράπεζες χωρίς να λογαριάσουν το κόστος το κοινωνικό. Αυτές οι πολιτικές είναι που δίνουν το λόγο σήμερα με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω να απευθυνθώ για άλλη μια φορά σε όλο το δημοκρατικό τόξο, από τα αριστερά της
Σοσιαλδημοκρατίας μέχρι το Φιλελεύθερο Κέντρο, αλλά και σε εσάς, το Λαϊκό Κόμμα. Διότι αυτές οι δυνάμεις είναι εντός σας και γίνονται κυρίαρχες, ηγεμονικές στον πολιτικό λόγο. Όταν αναγκάζεστε να στρέψετε την πολιτική σας ρητορική προς εθνικιστικές, ακραίες, σοβινιστικές θέσεις, προκειμένου να ανατρέψετε ή να αναχαιτήσετε την άνοδο της ακραίας δεξιάς της χώρας σας, δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από το να τρέφετε τις ακραίες αυτές δυνάμεις που σε λίγο θα φτάσουν σε ποσοστά που θα είναι ανησυχητικά για όλους μας στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλουμε να το σταματήσουμε. Και για να το σταματήσουμε πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αλληλεγγύη, που είναι η κοινωνική συνοχή, που είναι η ευημερία των πολιτών. Σας ευχαριστώ.